Όχι, υπάρχουν και ρομαντικά κορίτσια. Κατερίνα Καινούριου στο ίδιο θέμα. Παιδιά, δεν ξέρω. Κατερίνα Καινούριου. Κοριτσάκι μου, φυλάκια πολλά. Πολλά, πολλά. Το ένα κορίτσι μου το λέει. Ένα λέει, περιμένοντας τον Mr. Gray. Ναι, θέλει ναι, Gray. Τον θέλει. Τον θέλει ρομαντικό. Και ναι. Λέει, είμαι μόνη σχεδόν ένα χρόνο. Και είναι ωραία τελικά να είσαι single. Καλά, εγώ δεν σε πιστεύω, Κατερίνα μου. Για σένα μιλάμε τώρα. Αλλά δεν πειράζει, μου αρέσει που το λες. Είναι πολλοί που θα γιορτάσουν μόνοι τον φετινό Άγιο Βαλεντίνο. Όχι το φετινό, κάθε χρόνο πάρα πολλοί είναι που γιορτάζουν μόνοι τον Βαλεντίνο. Κάποιοι το επιδιώκουν κιόλα. Για να πάρουν μια ανάσα και μετά το ξαναβρίσκουν. Συνεχίζω. Δεν είμαι η μοναδική. Το 2017 πάντως θέλω να μου φέρει ένα έρωτα αμοιβαίο. Ναι. Αμοιβαίο. Άρα, άρα λέει, όχι Ραπνοβόλο. Αμοιβαίο. Για την Κατερίνα αυτό έχει προχωρήσει πολύ. Αμοιβαίο. Όχι να τρελαθώ. Εγώ εδώ μέσα τη θυμάμαι χρόνια. Πιο μικρή που βέβαια. Την έτρωγε εδώ. Όχι και πριν τη φάει. Μα εγώ αυτό θέλω. Θέλω να ερωτευτώ, να πέσω ξερί. Βρε παιδάκι μου. Βρε παιδί μου. Βρε περνά τόσα. Βρε περίμενε σιγά σιγά. Να μαθαίνει και λίγο από αυτά που περνά. Έχει ίδια. Μάθει. Έχει μάθει. Βλέπω εγώ από τι απαντήσει τη. Είδε. Έρχεται η ωριμότητα. Λοιπόν. Θα πάρει όμω 30 φυλάκια στον εαυτό τη. Θα ήθελα να μου πει Be My Valentine ο πρωταγωνιστή από 50 αποχρώσει. Θα είναι παντρεμένο με παιδιά, τι να σου πει αυτό. Είναι σε μια όρημη φάση, Κατερίνα. Θα το απαντούσα απευθεία ναι. Τον βρίσκω ωραίο, σεξ και εγωιτευτικό και θα ήθελα πολύ να γίνει έστω και μια μέρα ο Βαλεντίνος μου. Τα παίρνω πίσω αυτά που είπε η Κατερίνα. Έμαθε από τα παθήματά σου και ναι, σε βρίσκω πιο όρημη. Εκεί που ίδια σε βρίσκω, Κατερίνα. Εκεί που το φτιάχνει. Ίδια. Αλλά σου φτάει, αγάπη.